Σήμερα, Σταύρο Αντωνιάδη, περίμενε, γιατί τώρα με έχεις αποσυντονίσει. Περίμενε. Έχεις φέρει και όλα τα εξαρτήματα. Λοιπόν, σήμερα, Σταύρο Αντωνιάδη, έχεις μια δύσκολη αποστολή. Κρυστάλλινος ο ήχος πάντως. Κρυστάλλινος, τι, αλίμονο. Η ώρα ήταν μακριά το μικρόφωνο. Λοιπόν, σήμερα, Σταύρο Αντωνιάδη, έχεις μια δύσκολη αποστολή. Να εξηγήσεις σε εμένα πρωτίστως, εμένα και στους ακροατές, κρυπτονόμισμα for dummies είναι η σημερινή εκπομπή και NFTs. Εδώ και 3 εβδομάδες βλέπω το NFT σε όλα τα μεγάλα αμερικάνικα site που δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό, κάτι με την τέχνη, κάτι εκεί πέρα πάει. Και κρυπτονόμισμα και bitcoin και blockchain και όλα αυτά τα οποία όσες φορές μπαίνω στη διαδικασία να διαβάσω, δεν μπορώ να το εξηγήσω σε έναν άλλον άνθρωπο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν το έχω καταλάβει καλά. Εκεί καταλήγουμε. Έτσι. Δεν είπα ποιος είσαι. Περίμενε. Σταύρος Αντωνιάδης, συνιδρυτής της εταιρείας Come Together. Και ωραίο όνομα η εταιρεία σας, Come Together. Που ασχολείται με software για εισιτήρια, για πώληση εισιτηρίων. Σωστά το είπα. Ακριβώς, ναι. Φτιάχνουμε μια πλατφόρμα η οποία ενοποιεί την πρωτεύουσα και δευτερεύουσα αγορά εισιτηρίων. Ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα στο διοργανωτή να θέσει τους κανόνες οι οποίοι θα διέπουν όλη τη ζωή των εισιτηρίων. Από την έκδοσή τους μέχρι τη μεταπόλησή τους και μέχρι και την συλλογή τους σαν αναμνηστικά. Και είστε ο ορισμός της startup, δηλαδή εσείς, που ασχολείται με τεχνολογία, 100% ατόφια τεχνολογία. Δηλαδή καθίσατε μια μέρα, τώρα αλλάζω λίγο θέμα, αλλά έχω περιέργεια. Καθίσατε μια μέρα και είπατε, τώρα τι να κάνουμε εμείς, να κάνουμε μια πλατφόρμα για πώληση εισιτηρίων. Ήμασταν όλοι οι συνειδητές, ξέρω εγώ, εμπλεκόμενοι στον χώρο του bitcoin και των κρυπτονομισμάτων γενικότερα και βλέπαμε ότι, ξέρω εγώ, θα κατακλείσει αυτή η νέα τεχνολογία την αγορά και τον κόσμο. Οπότε είπαμε, είναι μια ευκαιρία όταν κάτι τόσο disruptive έρχεται να πιαστείς από αυτό και να δημιουργήσεις κάτι δικό σου. Και ως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί είπαμε να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ιδέα μέσω της οποίας θα αξιοποιούμε αυτή την τεχνολογία του blockchain. Και μετά από διάφορα κύματα που περάσαμε καταλήξαμε να κάνουμε αυτό την πλατφόρμα πώληση και μεταπόληση εισιτηρίων. Επίσης, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, επειδή καταλαβαίνουμε ότι η βιομηχανία των εκδηλώσεων σταμάτησε, κάναμε και εμείς ένα μικρό pivot και φτιάξαμε ένα πιστοποιητικό κορονοϊού, το λέμε, το οποίο ουσιαστικά είναι μια εφαρμογή στην οποία μπορείς να αποθηκεύσεις τεστ κορονοϊού, τεστ αντισωμάτων, τον εμβολιασμό σου και μέσω αυτής να επικυρώσει κάποιος ότι εσύ είσαι αρνητικός από κορονοϊό, δηλαδή σε COVID-free, ή ότι έχεις κάνει το εμβόλιο για να επιστρέψουμε πίσω σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας ουσιαστικά και με κύριο σκοπό για μας να ξεκινήσουμε ξανά τις διοργανώσεις, τις εκδηλώσεις με έναν ασφαλή τρόπο. Πολύ ωραίο αυτό, Ναι, ήταν καλή η ιδέα μας και γι' αυτό τώρα είμαστε πολύ στην επικαιρότητα τελευταία και έχουμε διακριθεί σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε λάβει 2 χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε επιλεχθεί από μια δράση που κάνει η κυβέρνηση του Κατάρ να φέρει καινοτόμες startup στη χώρα και να προσπαθήσει να μπουστάρει τις εκδηλώσεις, τα sports events στο Κατάρ και λόγω και του Μουντιάλ που έχουν πάρει. Γενικότερα αυτοί κάνουν positioning σαν αθλητικό hub. Οπότε έχουν επενδύσει τα τελευταία 8 με 9 χρόνια πολλά λεφτά στο να αναπτύξουν τη βιομηχανία των αθλημάτων εκεί πέρα στο Κατάρ και κάθε χρόνο διαλέγουν 10 εταιρείες από όλο τον κόσμο. Σκέψου ότι επιλεχθήκαμε μέσα από 3.300 εταιρείες στις 10, οι οποίες θα δώσουν λύσεις τόσο στην αγορά του Κατάρ όσο και σε μεγάλες διοργανώσεις οι οποίες τρέχουν από το Κατάρ όπως το Μουντιάλ του 2022 και άλλες τέτοιες μεγάλες. Μπράβο ρε παιδιά! Και είστε Θεσσαλονίκη based, τι είστε σε διάφορα μέρη? Είμαστε remote γενικότερα, αλλά πολλοί από εμάς είμαστε Θεσσαλονίκη, δηλαδή σκέψου οι τρεις τώρα είμαστε Θεσσαλονίκη, ο ένας είναι Αθήνα, έχουμε και κάποιους μία
που είναι στην ομάδα μας, που είναι που ασχολείται με το marketing, είναι head of marketing, που είναι στη Γερμανία. Έχουμε άλλα δύο παιδιά, ο ένας είναι από Κύπρο, ζει στην Αθήνα, ο ένας είναι από Λάρισα, τώρα ζει στη Λάρισα, στην Αθήνα. Οπότε είμαστε διάσπαρτοι. Τέλειο. Όλα τα στοιχεία θα υπάρχουν στο γιατιοχ.gr, οπότε όποιος ακροατής θέλει να επικοινωνήσει. Και πάμε τώρα, παίρνω και βαθιά αναπνοή γιατί πρέπει να καταλάβω. Σου στείλα και ένα tweet που είδα που έγραφε για τις γυναίκες να μην χάσουν το τρένο. Ποιο τρένο ρε παιδιά, δηλαδή αυτό το κρυπτονόμισμα εμένα, τον χι εμένα, με αφορά πολύ ? Κάτι παραπάνω από πολύ γενικότερα, αφορά όλους μας. Αλήθεια. Ναι, είναι κάτι πολύ καινοτόμο και θα νομίζω θα δώσουμε στους ακροατές μια εικόνα τουλάχιστον στο τι σημαίνει. Η βασική γνώση, ακριβώς. Πόσο disruptive είναι. The floor is yours. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λίγο από το bitcoin και να πούμε το ότι το bitcoin δεν είναι χρήμα και το blockchain που είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το bitcoin δεν είναι ένα σύστημα συναλλάγματος. Είναι μια πλατφόρμα εμπιστοσύνης. Δεν έχει να κάνει με καμία εταιρεία, δεν είναι κανένα προϊόν, δεν είναι υπηρεσία στην οποία εγγράφεσαι και δεν είναι ένα νόμισμα. Okay. Δεν είναι νόμισμα, το νόμισμα δεν είναι νόμισμα. Δεν είναι νόμισμα όπως το έχεις στο μυαλό σου. Θα σου δώσω να καταλάβεις ακριβώς τι σημαίνει, τι λέω αυτό. Το νόμισμα, δηλαδή το bitcoin σαν ο κρυπτονόμισμα που το ξέρουμε όλοι, είναι μια εφαρμογή που γίνεται πάνω στην πλατφόρμα αυτή του bitcoin. Το bitcoin γενικότερα είναι η ιδέα της αποκέντρωσης εφαρμοσμένη στην ανθρώπινη αξία. Στην ανθρώπινη επικοινωνία της αξίας για πιο συγκεκριμένα. Όπως ήταν το ίντερνετ και το ίντερνετ μας έδωσε τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε πληροφορία μεταξύ μας οι άνθρωποι χωρίς να έχουμε σύνορα και να μπορείς να επικοινωνήσεις από εδώ την Ελλάδα μέχρι την Αμερική. Αυτό ήταν πάρα πολύ καινοτόμο. Μπορείς να στείλεις το πρώτο use case του διαδικτύου ήταν το email. Αυτό το έκανε γνωστό στον κόσμο. Το ότι μπορούσε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε άνθρωπο. Τώρα με το blockchain ερχόμαστε σε μια νέα μορφή διαδικτύου που είναι το διαδίκτυο της αξίας. Μπορείς να μεταφέρεις αξία. Μπορείς να στείλεις δηλαδή από εδώ χωρίς να περιμένεις 3 με 5 μέρες όπως λένε οι τράπεζες για να γίνει την αλλαγή σου. Να στείλεις κατευθείαν σε ένα άλλο άνθρωπο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μία αξία η οποία αντιπροσωπεύεται π.χ. από το bitcoin στη συγκεκριμένη περίπτωση ή οποιοδήποτε άλλο κρυπτοκάρεση εν τέλει έχει μια χρησιμοποιηθεί και έχει μια αξία. Γιατί η αξία πώς προκύπτει? Η αξία προκύπτει από το supply και το demand, από τη ζήτηση και από την ποσότητα του νομίσματος που, ναι, για την προσφορά, την ποσότητα του νομίσματος που κυκλοφορεί. Γιατί το χρήμα τι είναι? Το χρήμα είναι ένα δημιούργημα του ανθρώπου. Είναι κάτι φανταστικό, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό. Και ο λόγος που δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε είναι επειδή είναι πολύ βαθιά ενσωματωμένα μέσα στον πολιτισμό μας. Τα λεφτά είναι μια από τις παλαιότερες τεχνολογίες της ανθρωπότητας. Προϋπάρχει της γραφής. Ναι. Άμα ψάξουμε στην ιστορία θα καταλάβουμε ότι οι πρώτες μορφές γραφής ήταν απλά κατάλογοι και λογαριασμοί από χρέη. Άμα γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν. Είναι τη νόηση δηλαδή του ανθρώπου που το κατασκεύασε. Ακριβώς. Στο κεφάλι κάποιου δημιουργήθηκε. Ναι, ακριβώς. Στην ιστορία του χρήματος έχουν υπάρξει 5 σημαντικές μορφές, να το πω, αξίας. Στην αρχή ξεκινήσαμε αποκλειστικά ως ένα ανταλλακτικό μέσο να το χρησιμοποιούμε. Στη συνέχεια μεταβήκαμε τη μορφή της πρώτης αυθαίρετης αξίας που άλλαζε μορφές, ήταν από πέτρες μέχρι πολύτιμα μέταλλα. Μετά έρθε το χάρδινο χρήμα, γιατί καταλάβαμε ότι ήταν δύσκολο να μεταφέρουμε άλλο είδος αγαθά, όπως την πέτρες, τα πολυβαριές, ήταν δύσκολο να τις πάρουμε μαζί μας. Μετά μεταφερθήκαμε στο πλαστικό χρήμα, που είναι οι κάρτες που έχουμε η Visa. Και τώρα ήρθε η εποχή του δικτυακού χρήματος. Το Bitcoin λοιπόν είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορείς να τρέξεις ένα νόμισμα σαν εφαρμογή. Και είναι ένα δίκτυο το οποίο δεν έχει κανένα κεντρικό σημείο ελέγχου. Κανένα κεντρικό σημείο ελέγχου. Ακριβώς. Δεν είναι σαν τις τράπεζες οι οποίες παίρνουν τις συναλλαγές σου και τις διεκπεραιώνουν και σου λένε, όπως είπα πριν, σε 3 με 5 μέρες το εμβάσμά σου θα φτάσει εκεί που θέλεις να φτάσει. Είναι ένα σύστημα τελείως αποκεντρωμένο, σαν το ίδιο το διαδίκτυο. Που αναρωτιέσαι πού είναι το ίντερνετ, ας πούμε. Πού είναι το ίντερνετ, πού είναι. Ακριβώς, πού είναι, πώς τρέχει αυτό το σύστημα. Ναι.
Το σύστημα τρέχει με πάρα πολλούς κόσμους οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους. Το bitcoin προηγήθηκε του blockchain? Το blockchain, όπως σου είπα, είναι το σύστημα, η τεχνολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε σαν πρώτη εφαρμογή της οποίας χρησιμοποιήθηκε το bitcoin. Ουσιαστικά πάνω στο blockchain ήρθαμε και φτιάξαμε το bitcoin. Οπότε είναι ένα από τα use cases που μπορείς να φτιάξεις πάνω στο blockchain. Προφανώς μπορείς να φτιάξεις άπειρα άλλα use cases και μπορούμε να τα αναλύσουμε πιο μετά. Απλά να πούμε και γενικότερα ότι το bitcoin είναι το πρώτο σύστημα χρήματος που δεν ελέγχεται από καμία οντότητα και είναι πλήρως αποκεντρωμένο. Και αυτό προφανώς κάποιους τους ξενίζει. Ναι. Εννοείται, γιατί μέχρι τώρα ήταν μόνο θεσμικά όργανα τα οποία έλεγχαν το ποιος έχει λεφτά και πού πάνε τα λεφτά και με ποιον τρόπο γίνονται οι συναλλαγές και προφανώς έχει φέρει κάποιες αντιδράσεις από πολλά μεγάλα κεφάλια. Γιατί είναι αυτό το οποίο το διάβασα από τον Κωνσταντίνα, δεν το είπα εγώ, Κοβεδάρος, έτσι, να το πούμε και αυτό, που έγραψε ότι το ίντερνετ συχαίνεται τους gatekeepers. Ναι, ακριβώς. Αυτό. Θέλουμε να είναι ανοιχτά όλα. Έτσι, συχαίνεται αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά στην πύλη, τους ρυθμιστές. Ωραία, ναι. Οπότε γενικότερα μπορείς να κάνεις εφαρμογές στο blockchain, γιατί αυτό ήταν το πιο καινοτόμο που έφερε. Και το bitcoin είναι η πρώτη χρήση του, αλλά δεν είναι καλό να μείνουμε μόνο σε αυτή την πρώτη χρήση. Μπορείς να δράξεις το blockchain, να χρησιμοποιήσεις τη τεχνολογία του blockchain για να κάνεις τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα, να χτίσεις μια ολόκληρη εταιρεία πάνω σε αυτό. Να χτίσεις έναν οργανισμό, έναν αυτόνομο οργανισμό, ο οποίος ελέγχεται μέσα από αυτό το πράγμα. Μπορείς να προγραμματίσεις ολόκληρες λογικές, οι οποίες γίνονται με ένα διαφανή και αμετάβητο τρόπο και διεκπεραιώνονται μέσα από αυτό του συστήματος. Θέλω παράδειγμα. Επίσης, θα σε ρωτήσω το άλλο που δεν είπες πριν απαντήσεις. Πόσα χρόνια έχει αυτό? Το bitcoin, το white paper το οποίο ξεκίνησε, το white paper περιγράφει ουσιαστικά το τι θέλει να πετύχει αυτό το σύστημα. Βγήκε το 2009 από τον Σατόσι Νακαμότο, που δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι, ή άμα είναι ένας άνθρωπος, ή άμα είναι μια ομάδα ανθρώπων. Δεν έχει αλήθεια τώρα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι. Δεν έχει αποκαλυφθεί. Ατρελαθώ. Για ευνόητους λόγους, φαντάζομαι. Ναι, σίγουρα. Πολύ παλιό, Το 2009. Εγώ είμαι τριετίας. Καμία σχέση. Ναι. Είναι πάρα πολύ παλιό. Και πού είχαμε μείνει? Παράδειγμα με αυτό που είπες, ότι μπορεί να στήσουμε ολόκληρους οργανισμούς, ολόκληρα, δεν ξέρω, εταιρείες. Ναι, σκέψω ότι θα σου δώσω παράδειγμα της εταιρείας μου, στην οποία τι κάνουμε, ενσωματώνουμε, ουσιαστικά φτιάχνεις έναν αλγόριθμο, το οποίο του βάζεις κάποιους κανόνες για το πώς θα λειτουργεί. Εμείς δηλαδή δίνουμε σε ένα διοργανωτή τη δυνατότητα να πάει και να φτιάξει, να δημιουργήσει κάποια εισιτήρια. Ναι. Αυτά τα εισιτήρια του βάζεις, λες του διοργανωτή, τι ιδιότητες θέλουν να έχουν. Να είναι διοργανωτής συναυλίας, ας πούμε, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Συναυλίας, ναι. Okay. Μπορεί να είναι, του λες, θες να είναι τα εισιτήρια σου ανταλλάξιμα, να είναι μεταπολίσιμα. Ναι. Πόσα εισιτήρια θες να έχει κάθε account? Από τα εισιτήρια που μεταπολούνται, άμα δίνεις αυτή τη δυνατότητα, θες να παίρνεις κάποιο commission? Να παίρνεις δηλαδή ένα μερίδιο της αξίας μεταπόλησης. Θες κάτι αυτό το μερίδιο της αξίας μεταπόλησης να γίνει κάτι που δεν γινόταν, εννοείται. Ωραία. Πες, συγγνώμη, σε έκοψα. Πες το πάλι. Ναι, θες να παίρνεις ένα μερίδιο από την πώληση και τη μεταπόληση και να το κάνεις distribute σε όλους τους νόμιμους δικαιούχους τους, όπως είναι οι καλλιτέχνες, όπως είναι οι promoters, όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτήν την αλυσίδα για να δημιουργηθεί μια εκδήλωση. Γιατί μέχρι τώρα η μεταπόληση δεν έφερε καμία επιπλέον αξία στην οικονομία ενός event.
Το μόνο που κάνανε ήταν να βάζουν κάποια ticket bots κάποιες φορές σε πολύ μεγάλα event, να πάνε με manually χειροκίνητα να αγοράζουν πολλά εισιτήρια και επειδή ξέρουν ότι είναι ένα γνωστό event, να τα μεταπουλούν σε 2, 3, 4 και 5 φορές. Και προφανώς να βάζουν με ένα κακό experience στον τελικό χρήστη όσον αφορά και την διαθεσιμότητα που μπορεί αυτός να μην ήξερε άμα έχει εισιτήρια διαθέσιμα και να πήγαινε μόνο σε δευτερεύουσες αγορές να τα δει, είτε στο πόσο είναι αρχική τιμή του εισιτηρίου. Και στη μαύρη αγορά. Ναι, στη μαύρη αγορά. Και να μην δίνει κάποια αξία σε όλη την οικονομία και το μόνο που να κάνει είναι να παίρνει κάποιο κέρδος χαλώντας το experience του τελικού καταναλωτή. Αλλά έχει πάρα πολλές επιπλέον εφαρμογές. Τώρα είναι της μόδας τα DeFi, όπως τα λένε, Decentralized Finance. Ουσιαστικά είναι ολόκληρες οικονομικά αγαθά, όπως τα ξέρουμε σήμερα, που είναι ανταλλακτήρια νομισμάτων, που είναι παράγωγα, οικονομικά παράγωγα, που είναι δάνεια. Ναι. Και έχουν γίνει όλα αυτά και αρχίζουν να υλοποιούνται πάνω σε αυτή την τεχνολογία, χωρίς να περνάς εσύ ουσιαστικά από έναν κεντροποιημένο οργανισμό για να καταφέρεις να κάνεις μια τέτοια συναλλαγή. Πραγματικά αναστάτωση, στην αγορά. Πραγματικά κάτι πολύ καινοτόμο, κάτι πολύ πρωτοποριακό, που θα αλλάξει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το χρήμα και την έννοια του, την αξία βασικά και την έννοια της αξίας και το πώς αυτή εύκολα μεταβιβάζεται. Εγώ πάλι κάτι δεν καταλαβαίνω όμως. Δεν ξέρω όμως να σου πω τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω, κατάλαβες. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Ωραία. Γιατί είπες ότι δεν είναι νόμισμα και εγώ έχω διαβάσει ότι αν κάποιος αγόραζε πριν πόσα χρόνια, τώρα θα είχε αυξηθεί, σωστά? Εκατομμύριο ήταν, ναι. Εννοώ ότι... Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει να αγόραζε? Πες. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε το bitcoin σαν συνυφασμένο μόνο με την έννοια του χρήματος, του νομίσματος. Γιατί το bitcoin είναι μια τεχνολογία και όπως σου είπα, το πρώτο use case του bitcoin συστήματος είναι το bitcoin κρυπτονόμισμα. Και αν αγόραζα κάποτε πόσο, ας πούμε, τώρα θα μου πόσο τώρα θα ήμουν τρισεκατομμυριούχος? Τα με τρελάνεις τώρα. Αν έβαζες εσύ το 10 ή το 11 κάποια δολάρια, κάποια ευρώ, 10 ευρώ, μπορεί τώρα να έχεις κάποια δισεκατομμύρια ευρώ. Λες θέματα τώρα. Ναι, δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. 10 ευρώ. 10 ναι, 10 ευρώ. Ευρώ. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει αυτό τώρα, θες να μου πεις? Προφανώς. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν γίνει πλούσιοι μέσω του bitcoin. Τι πλούσιοι, δισεκατομμυριούχοι μου λες? Δεν είναι πλούσιο αυτό απλώς. Ναι, το πρώτο καιρό δεν ήταν τόσο εύκολο προφανώς να πας και να αγοράσεις ένα bitcoin. Οι περισσότεροι το μαϊνάρανε. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις τι είναι το mining και με βάζεις σε δύσκολα μονοπάτια. Αλλά το bitcoin είναι ένα νόμισμα. Ναι. Το οποίο διέπεται από τους κανόνες του συστήματός του. Το απόθεμα του bitcoin ορίζεται αλγοριθμικά καταρχήν. Έχουμε ένα σταθερό αριθμό bitcoin που θα εκδοθούν ποτέ, δηλαδή είναι scarce σαν asset περιορισμένου αριθμού και θα είναι 21 εκατομμύρια. Βέβαια στην πορεία του χρόνου έχουν χαθεί πολλά περισσότερα σε πορτοφόλια που έχουν χάσει τους κωδικούς κλπ. Τέλος πάντων, ναι, το απόθεμα του bitcoin γενικότερα ορίζεται αλγοριθμικά και είναι βασισμένο σε μια γεωμετρική μειούμενη συνάρτηση αποθέματος. Να το κάνω πιο λιανά αυτό. Κάθε 10 λεπτά δημιουργούνται κάποια bitcoin. Είχαμε ξεκινήσει να δημιουργούνται 50, μετά έπεσε σε 25, μετά στα 12,5, μετά στα 6,25. Ανά 4 χρόνια μικραίνει κατά 50% ο αριθμός των bitcoin που γίνονται rewards σε κάθε operator του συστήματος, συντηρητή του συστήματος, σαν επιβράβευση για τη δουλειά που κάνει για το σύστημα. Να το βάλουμε σε επικαλούπια αυτό το πράγμα. Για να συντηρηθεί αυτό το σύστημα, όπως είπαμε, είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα που ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να έχεις ένα υπολογιστή. Συνήθως είναι κάποια μηχανηματάκια που είναι ειδικά mining
μηχανηματάκια, σαν υπολογιστάκια σκέφτηκα, που ουσιαστικά τρέχουν τον αλγόριθμο, που ο αλγόριθμος αυτός τι κάνει, πιστοποιεί ότι όλες οι συναλλαγές ήταν έγκυρες. Ουσιαστικά λύνει μια μαθηματική σκέψη του σαν μαθηματική εξίσωση. Ναι. Και λύνοντας αυτή τη μαθηματική εξίσωση, είμαστε σίγουροι ότι οι προηγούμενες συναλλαγές του δικτύου ακολουθούν μια κανονικότητα, ότι είναι αληθείς οι συναλλαγές του δικτύου, ότι όλοι οι λογαριασμοί μετά από το πέρας του χρόνου θα έχουν το σωστό ποσό αντίτιμο μέσα στον λογαριασμό τους. Σε έχω μπερδέψει. Όχι, δεν κάνεις κάτι εσύ. Εγώ κάτι δεν έχω καταλάβει σε όλη αυτή την εξίσωση. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο πρέπει να μάθω τι είναι, αλλά κάτι νομίζω ότι μήπως επειδή είμαι πιο δημιουργική φύση εγώ και κάτι δεν καταλαβαίνω, και αυτό είναι λίγο πιο μαθηματικό, ίσως εκεί είναι το θέμα. Όχι. Αυτό θέλω και άμα είναι δημιουργική φύση. Αυτό είναι δημιουργική φύση. Το όλο το σύστημα που έγινε είναι πιο δημιουργική φύση και τη δυνατότητα που δίνει στους ανθρώπους να χτίσουν ολόκληρα επιχειρησιακές λογικές πάνω σε αυτό είναι ακόμα, αυξάνει ακόμα τη δημιουργικότητα, όχι σε άτομα προφανώς τεχνολογικού background. Ναι. Πες μου άλλες πρακτικές εφαρμογές που έχουν συμβεί στο εξωτερικό, φαντάζομαι, που έχουν κάτι τέτοιο. Που έχουν τα νομίσματα, που έχουν την τεχνολογία του blockchain σαν και τα δύο. Σαν τα χουκαλιά και τα δύο. Καταρχήν πρέπει να καταλάβεις πρώτα τι είναι το bitcoin. Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχεις καταλάβει τι είναι το bitcoin. Όχι, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω καταλάβει. Δεν τρέπομαι να το πω. Δεν μπορώ. Τι να σας πω, παιδιά, δεν μπορώ. Το είχα πάθει με τη λογιστική στο πανεπιστήμιο. Με τη λογιστική. 5 λογιστικές είχαμε στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Δεν ξέρω αν το έχω πει και ποτέ. Ότι είμαι απόφοιτος αυτής της σχολής. 5 λογιστικές. Δεν μπορώ. Δώσε μου μαθηματικά και γεωμετρία και πάρε μου την ψυχή. Αλλά λογιστική μη με βάλεις, δεν μπορώ. Έκαστο στο είδος του. Εκεί θέλω να καταλήξω, παιδιά, και ο Λουμίδης στους καφέδες. Συνέχισε. Ωραία, λοιπόν, να κάνουμε ένα παραλληλισμό, άμα είναι, για μήπως και γίνει πιο κατανοητό. Με το τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Έχουμε όλοι ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Ναι. Η τράπεζα μας δίνει το IBAN. Αυτό είναι αυτό που ξέρουν όλοι και στον οποίο μας μπορούν να στείλουν λεφτά σε αυτόν. Οπότε να πιστωθεί ένα ποσό στο λογαριασμό μας. Και εμείς έχουμε έναν κωδικό με τον οποίο μπορούμε να μπούμε και να δούμε το ποσό μας ή να στείλουμε λεφτά. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Οι τράπεζες τι ρόλο παίζουν σε αυτό? Είναι οι διεκπεραιωτές, είναι οι ενδιάμεσοι, είναι αυτοί που κάνουν process τις συναλλαγές. Δηλαδή μεταφέρουν από ένα λογαριασμό σε έναν άλλον κάποια αξία. Τους έχει δοθεί αυτό το δικαίωμα. Ναι. Έχουν πληρώσει κάποια λεφτά και έχουν βγάλει το financial institution είναι και μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι είναι κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που ουσιαστικά ελέγχουν όλες τις συναλλαγές. Και αυτό προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε, είναι εκφύσεως όχι και το καλύτερο πράγμα και για την ελευθερία και για από ιδεολογικής άποψης. Δεν είναι καλό να δίνουμε τα χέρια σε μια ολόκληρη οικονομία. Ναι. Δεν είναι καλό να δίνουμε έτσι και μια τέτοια δύναμη, τη δύναμη του ελέγχου της οικονομίας, σε λίγα χέρια. Γιατί προφανώς οι άνθρωποι. Ναι, gatekeepers ξανά, όπως είπε και ο κουβεντάρος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν το οτιδήποτε από το να πειράξουν έναν λογαριασμό, από το να κάνουν βρώμικες δουλειές. Τις οποίες καλύπτουν υπό το προσωπείο του ότι είμαστε θεσμικό νομοθετημένος οργανισμός και είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Τώρα, το τι φέρνει την αλλαγή από τη μεριά του blockchain, από το bitcoin, να σου πω. Και πριν κάποιους μήνες δεν έγινε ένα περιστατικό με το χρηματιστήριο στην Αμερική, αυτό είναι στο ίδιο μήκος κύματος, σωστά? Κατάλαβε. Μετοχές που βγήκε η πληροφορία στο Reddit. Α, με το GameStop, με την μετοχή του GameStop. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό είναι άλλο. Είναι στο ίδιο μήκος με όλα αυτά που λέμε.
Είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Από το που προέρχεται ότι δύναμη την έχουν οι λίγοι που κατέχουν ναι. πολλά λεφτά και μπορούν να στείλουν, να κατευθύνουν προς όποια κατεύθυνση θέλουν την αγορά. Ωραία, 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 ωραία. Γιατί αυτό που λέγανε είναι ότι οι λίγοι που έχουν ισχύ, ναι. και ισχύ και πληροφορία μπορούν να ρίξουν μια τιμή και να την κάνουν μανίπιου, λέει, όπως λέμε, όποτε θέλουν, για να... Προφανώς προς όφελός τους, για να βγάλουν περισσότερα λεφτά κάθε φορά. Ωραία. Και δημιουργήθηκε ένα κύμα το οποίο ήθελε να εναντιωθεί σε αυτούς. Και οπότε ουσιαστικά όταν είδαν ότι άλλοι πουλούσανε, τα μεγάλα κεφάλια πουλούσανε, αυτοί αγόραζαν για να τους χαλάσουν το παιχνίδι που έκαναν. Ωραία, 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 ωραία. Συνέχισε αυτό που θα έλεγες. Ωραία. Οπότε αυτό είπαμε ότι η τράπεζα κάνει λειτουργεί ως ένας διάμεσος για να διεκπαιρεώσει συναλλαγές. Αυτό τώρα το bitcoin και το blockchain έρχεται να μας λύσει αυτό το πρόβλημα και ουσιαστικά να δώσει την εξουσία στα χέρια των πολλών. Ναι. Όπως είπαμε, έναν αποκεντρωμένο τρόπο. Όλη αυτή η διαδικασία που έκανε μέχρι τώρα οι τράπεζες μπορεί να γίνει από έναν αλγόριθμο ο οποίος τρέχει στο κάθε ένα άκρο του συστήματος αυτού, του αποκεντρωμένου συστήματος. Όπως σου είπα, ο καθένας μπορεί να πάρει έναν υπολογιστή και να είναι μέρος αυτού του συστήματος, να βοηθάει στη συνέχιση αυτού του συστήματος και στη διασφάλιση της ακεραιότητάς του, ο καθένας, κατεβάζοντας απλά αυτόν τον αλγόριθμο και συμμετέχοντας στην διαδικασία αυτή, η οποία ουσιαστικά διασφαλίζει την ακεραιότητα των συναλλαγών. Οπότε σκέψουμε με κρυπτογραφία και με περίπλοκους αλγορίθμους, τέλος πάντων, μπορούμε να διασφαλίσουμε το ότι οι συναλλαγές είναι σωστές κάθε φορά, ναι. ότι δεν έχουμε το πρόβλημα του double spending. Το πρόβλημα μέχρι τώρα που δεν μπορούσαμε να λύσουμε είναι το double spending. Το double spending τι είναι? Ότι εγώ όταν έχω ένα ψηφιακό αγαθό μπορώ ταυτόχρονα να το στείλω σε δύο άτομα. Οπότε αυτό τι κάνει? Βάζει ένα ρίσκο στο σύστημα. Ναι. Οπότε πώς μπορούμε αυτό να το πιστοποιήσουμε? Ήρθε ο αλγόριθμος του bitcoin για αρχή και μετά και άλλοι είδους αλγόριθμοι που έγινε συνέχεια να λύσει αυτό, ναι. ακριβώς το πρόβλημα και να φέρει φως στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνουν αποκεντρωμένα τέτοιου είδους συστήματα, ναι. που αποτρέπουν το double spending. Οπότε σκέψου το πολύ απλά, το ότι το bitcoin ουσιαστικά, το bitcoin δίκτυο είναι σαν μια τράπεζα η οποία, ναι. δεν ελέγχεται απλά από ένα οργανισμό, ελέγχεται από όλους αυτούς που συμμετέχουν στο δίκτυο και τρέχουν στις συσκευές τους αυτόν τον αλγόριθμο, και αυτός ο αλγόριθμος ουσιαστικά ανά 10 λεπτά παράγει ένα μπλοκ, όπως το λέμε. Το μπλοκ ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ledger. Το ledger είναι σαν τα βιβλία που κρατάμε, bookkeeping των χρεών, π.χ. Από ποιο λογαριασμό βγήκε κάτι, από ποιο λογαριασμό πήγε κάτι. Και έχουν αυτή την πληροφορία ουσιαστικά και σου λέει από το λογαριασμό του Σταύρου πήγε στο λογαριασμό της Δέσποινας 10 bitcoin. Ναι. Και κάθε μπλοκ περιέχει μια τέτοια πληροφορία. Ναι. Όγκο πληροφορίας. Ναι. Για να βγει ένα καινούριο μπλοκ τρέχει αυτός ο αλγόριθμος για να διασφαλίσουμε ότι ο Σταύρος είχε πάνω από 10 bitcoin για να στείλει στη Δέσποινα. Και η Δέσποινα εκεί που είχε 0 πήρε 10. Οπότε κάνει αυτή τη διαδικασία με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο και κρυπτογραφικά διασφαλισμένο ότι θα γίνει σωστά αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτή προφανώς. Καλύτερα πάω, να ξέρει. Καλύτερα πάω. Ναι. Ωραία. Αυτοί λοιπόν που συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο που είπαμε ότι μπορεί να είναι ο καθένας, γι' αυτό είναι ένα ανοιχτό δίκτυο. Προφανώς για να δώσουν να βάλουν τον υπολογιστή του να δουλέψει, ο οποίος υπολογιστή, επειδή αυτός ο αλγόριθμος γενικότερα είναι πολύ περίπλοκος και θέλει και βάζει τον υπολογιστή του να δουλεύει στο 110% του, οπότε τρώει πάρα πολύ ρεύμα. Ναι. Πρέπει να έχουν κάποιο κίνητρο. Σωστά. Θεωρία παιγνίων. Πρέπει να κάνεις ένα device κάποιον για να έρθει να σου κάνει τη δουλειά που θέλει. Οπότε κάθε 10 λεπτά σου δίνει σαν reward
ένα ποσό bitcoin. Αυτή τη στιγμή κάθε 10 λεπτά δίνουν 6,25 bitcoin. Νέα bitcoin εκδίδονται. Μπαίνουν στο circulating supplies, δηλαδή στο πόσα νομίσματα υπάρχουν, προστίθενται άλλα 6,25 bitcoin ανά 10 λεπτά αυτή τη στιγμή. Οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είπαμε ότι αυτά τα bitcoin που, που δημιουργούνται για να ανταμείψουν αυτούς που διασφαλίζουν το δίκτυο και συμμετέχουν σε αυτό, ξεκίνησαν από το να είναι 50 ανά 10 λεπτά, μετά από 4 χρόνια να πέσανε στα 25 ανά 10 λεπτά, ναι. Μετά πέσανε στα 12,5 και πέρσι τον Μάρτιο, περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω κάπου εκεί, πέσανε στα 6,25 bitcoin. Αυτό που είπες τώρα δηλαδή, που ισχύει ακόμα. Ναι, που ισχύει ακόμα, ναι, και είναι για τα επόμενα 3 χρόνια δηλαδή. Θα γίνει, είναι 6,25, μετά θα πάνε 3,125 και μέχρι το 2140-144 θα εκδίδονται bitcoin και ανά 4 χρόνια μέχρι τότε θα διαιρούνται τα bitcoin μέχρι να τελειώσει τελείως ο κύκλος έκδοσης αυτών των νομισμάτων και να φτάσουμε στο peak στο max supply, στη μέγιστη ποσότητα bitcoin που κυκλοφορούν. Αλλού εφαρμογές, τώρα ας πούμε παραδείγματος χάρη, οι Ολυμπιακοί αγώνες τώρα θα έχουν κάποιο κομμάτι, κάποιες εφαρμογές, blockchain και bitcoin. Δεν ξέρω άμα θα έχουν, δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια. Γενικότερα, όχι, αν κάτι έχεις ακούσει, ας πούμε, που εφαρμόζεται ήδη. Θέλω να πω για να καταλάβουμε κατηγορίες επαγγελμάτων που τους αφορά αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι όλοι. Π.χ. είναι πολύ γνωστό το supply chain, που ουσιαστικά είναι, το supply chain είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Εφοδιαστική αλυσίδα, θέλω να ευχαριστώ στα ελληνικά. Οπότε ουσιαστικά εμείς έχει μια χρήση εκεί πέρα. Που, τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε να πιστοποιήσουμε ότι ναι. Ένα προϊόν είναι αυθεντικό και μέχρι να φτάσει σε εμάς δεν έχει παραβιαστεί, δεν έχει αλλοιωθεί. Κρατικό προϊόν κτλ. Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε μία χρήση του είναι αυτή, στο να διασφαλίσουμε ότι αυτό το προϊόν ακολούθησε μια σειρά αυθεντικής διαδικασίας, ξέρω εγώ, έγκυρη. Ναι, ναι, γεγονότων, ναι. Για να φτάσει σε εμάς και ότι δεν πήραμε κάτι μούφα και το πληρώσαμε. Αυτό είναι ένα use case του blockchain. Α, εξού και το NFT που θα μας το πει σε λίγο, τι, κατάλαβα. Ναι, και μετά τι άλλο, γενικότερα θα πάμε σε κάποια στιγμή στο μέλλον και από τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται κάποια πιλωτικά ναι. Που προφανώς, τι κάνει, το bitcoin δίνει τα δυνατότητα όχι μόνο στον άνθρωπο είτε σε μια ομάδα ανθρώπων να έχει λεφτά όπως έκανε το μέχρι τώρα σύστημα, δίνει τη δυνατότητα ναι. Και σε μια μηχανή να έχει έναν λογαριασμό όπως ναι. Να το πούμε, ένα πρόσωπο σε αυτή την οικονομία και να διαχειρίζεται χρήματα. Οπότε ναι. Θα μπορείς να συναλλαχθείς εσύ άμεσα με μια συσκευή, ναι. Με μια μηχανή. Π.χ. λένε ότι θα κάνουν τα αμάξια του μέλλοντος να τα παίρνεις full extra με όλες τις extra λειτουργικότητες που τώρα έπρεπε να πληρώσεις 10.000 για να βάλεις, ξέρω εγώ, το GPS με το αυτόματο πιλότο ναι, κλπ. Και να είναι όλα μέσα και να τα πληρώνεις per use. Οπότε εσύ τα πληρώνεις, ξέρω εγώ, με ένα κρυπτονόμισμα το ρομποτάκι και αυτό μόλις παίρνει την πληρωμή θα ενεργοποιείται και θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Καλά, έχω πάθει σόκα. Θα γίνει αυτό στο μέλλον, λες εσύ. Αυτό γίνεται ήδη. Διάβαζα ένα άρθρο πριν λίγο καιρό που έλεγε ότι το κάνουν επιλωτικά αυτό στην BMW, δεν θυμάμαι, σε ένα από τους μεγάλους αυτούς ομίλους. Ένα άλλο επάγγελμα, φαντάζομαι, στην υγεία. Στην υγεία, ναι, πολύ σημαντικό. Για τη διασφάλιση, μέχρι τώρα τα data, τα health data, τα κρατούσαν οι κεντρικοί οργανισμοί, τα νοσοκομεία, οπουδήποτε, ξέρω εγώ, το κράτος, ναι. Ή υγειονομικά ιδρύματα. Με την τεχνολογία του blockchain τώρα θα μπορείς να δώσεις τη δυνατότητα σε κάποιον, σε ένα patient, σε εμένα και σε ένα που θα πάμε να κάνουμε μια εξέταση, να ελέγχει και να αποθηκεύει τα δεδομένα του και να μπορεί να τα μοιράζεται επιλεκτικά με κάποιον. Δηλαδή, όταν πάω εγώ σε έναν γιατρό,
Δεν θέλω να του δείξω όλο το ιστορικό, το ιατρικό μου ιστορικό, και όμως κάποιες φορές δεν μπορώ εγώ να το περιορίσω αυτό και να επιλέξω το πιο μέρος του ιατρικού μου δεδομένου θέλω να δείξω. Δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο έχεις τον έλεγχο των δεδομένων σου και μπορείς να επιλέξεις και προφανώς τα κρατάς εσύ, οπότε δεν μπορεί κάποιος να μπει και να τα δει χωρίς την συνένεσή σου, και μπορείς να επιλέξεις ποια ακριβώς πληροφορία μπορείς να μοιραστείς κάθε φορά με ποιον. Και αυτό γίνεται σε συνδυασμό με το blockchain, που σου δίνει ουσιαστικά τον πλήρη έλεγχο πάνω στην ταυτότητά σου, είτε στο πορτοφόλι σου. Και προφανώς τα data θα γίνουν βασικά το πιο χρήσιμο αγαθό που μπορεί να ελέγχει ένας άνθρωπος. Γιατί όπως έχουμε δει πολλές περιπτώσεις έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με την Cambridge Analytica. Βέβαια, γιατί η Facebook τι έχει, δεδομένα έχει. Αυτό, η Cambridge Analytica είναι η εταιρεία που συνεργάστηκε, που συνεργάστηκε βασικά με την Facebook για να καταφέρει να αλλάξει τα αποτελέσματα του Brexit, των εκλογών στην Αμερική. Και αυτά είχαν γίνει ήδη πιλωτικά σε πολλές αφρικάνικες χώρες που είχαν εκεί κάποιες εκλογές, κάποια δημοψηφίσματα και κάτι τέτοια. Δηλαδή είχε εφαρμοστεί πρώτα εκεί. Άμα δεν πληρώνεις, είσαι το προϊόν. Ακριβώς. Ναι. Γιατί πλέον χρησιμοποιούμε πολλές εφαρμογές και λέμε, ωραία, τζάμπα είναι αυτή η εφαρμογή, δεν πληρώνουμε τίποτα. Πώς βγάζουν λεφτά αυτοί? Ναι. Τα λεφτά τα βγάζουν από τα δεδομένα μας. Γιατί αυτοί, όταν εσύ πατάς ναι, OK, θα χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή, κάνεις consent, συνενείς, στο να πάρουν όλες τις πληροφορίες σου και να τις ελέγχουν αυτοί και μπορούν να τις κάνουν ό,τι θέλουν. Και μετά να αναρωτιέσαι, μα εγώ είπα στο τηλέφωνο, τι να πω τώρα, για μία μάρκα, ξέρω εγώ, τάδε, και μετά δεν έψαξα το πραγματικό περιστατικό και μου εμφανίζονται τις ειδήσεις. Κατευθείαν. Ναι. Και λες, τώρα μας ακούνε, δεν ξέρω τι συμβαίνει, μας ακούνε, κάποιος μας ακούει. Τα γνωστά. Εννοείται, όταν χρησιμοποιείς ένα κινητό, το δίνεις ή μια εφαρμογή, το συνενείς να έχει κάποια πρόσβαση είτε στο μικρόφωνο, είτε στην κάμερα, είτε σε διάφορα τέτοια περιφερειακά. Έτσι που μου τα λες, εγώ καταλαβαίνω ότι έρχεται, πώς λέγεται αυτό, τυφώνας. Ο τυφώνας έχει έρθει ήδη. Έχει έρθει ήδη, απλά και εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο πίσω, ξέρεις. Όπως πάντα σε όλα, ναι. Όπως δεν ξέρω άμα εντασσόμαστε στις ανεπτυγμένες, ανεπτυσσόμενες χώρες. Εγώ νομίζω είμαστε αναπτυσσόμενες. Στις ανεπτυσσόμενες. Τώρα έχω ανάπτυξη, τώρα εντάξει. Και από τις χαμηλά αναπτυσσόμενες. Βέβαια, τώρα εντάξει. Οπότε δεν ακολουθούμε τόσο πολύ και τόσο στενά όλη αυτή την καινοτομία που υπάρχει και όλη αυτή τα νέα πράγματα που έρχουν να αλλάξουν την πραγματικότητα. Τώρα όμως κάποιος που σε ακούει, θέλω να πω, αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι γιατρός, ας πούμε, ο οποίος είναι δικηγόρος, θα αναρωτηθεί και σωστά. Το θέμα είναι, πρέπει να κάνω κάτι εγώ τώρα για να έρθει αυτή η τεχνολογία μπροστά μου ή θα εμφανιστεί μπροστά μου και θα πράξω αναλόγως? Θα εμφανιστεί μπροστά σου και θα πράξει αναλόγως. Προφανώς το να είσαι familiar με αυτή την τεχνολογία από πιο πριν θα σου δώσει και μια μεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και μια κατανόηση μεγαλύτερη στο τι θα υπάρξει, τι θα γίνει πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια για μένα. Ναι. Τουλάχιστον. Και προφανώς είναι καλό να βλέπεις από πρώτη ματιά μια τόσο καινοτόμα τεχνολογία. Πες λίγο το NFT τι είναι. Ναι, το NFT είναι... Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ότι είναι τα αρχικά του non-fungible token, που σημαίνει στα ελληνικά μη ανταλλάξιμα νομίσματα. Ναι. Μη ανταλλάξιμα νόμισμα. Και τώρα θα μου πεις τι είναι το fungible. Έλα. Προφανώς όλοι αυτά αναρωτιούνται. Ναι. Αλλά ναι, για να καταλάβουμε τι σημαίνει προφανώς το non-fungible, πρέπει να πάμε να το εξηγήσουμε τι είναι το fungible token, okay? Που στα ελληνικά σημαίνει ανταλλάξιμο νόμισμα. Το ευρώ, ας πούμε, είναι ανταλλάξιμο. Ακριβώς. Θα δώσω και ένα παράδειγμα. Γενικότερα, είναι τα νομίσματα, οι μονάδες των οποίων είναι ίδιες μεταξύ τους. Να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, με ένα παράδειγμα. Όπως είπες, το ευρώ είναι ένα ανταλλάξιμο νόμισμα. Άμα εγώ σου δώσω 20 ευρώ και
και εσύ μου δώσεις πίσω 20 ευρώ ή 2 δεκά ευρώ που κάνουν 20 ευρώ, για μένα θα είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει η αγοραστική μου δύναμη, δεν αλλάζει το τι κατέχω εγώ, γιατί οποιοδήποτε δολάριο του κόσμου και να μου δώσεις, το ίδιο θα είναι με οποιοδήποτε άλλο δολάριο του κόσμου. Οπότε έχουν τις ίδιες ιδιότητες τα δολάρια. Τώρα, περνώντας στα μη ανταλλάξιμα νομίσματα, θα ξεκινήσω με το ότι τα NFTs δηλώνουν τίτλους ιδιοκτησίας. Ναι. Και τα NFTs μπορεί να παρουσιάσουν ένα μοναδικό αντικείμενο, το οποίο μπορεί να είναι από ένα σπίτι, από ένα αμάξι, από μια βάρκα, μέχρι ένα φυσικό δηλαδή αντικείμενο, μέχρι και ένα άειλο αντικείμενο, το οποίο μπορεί να είναι μια φωτογραφία, ένα πνευματικό δικαίωμα, ενός λόγκο. Ναι. Μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές. Ένα podcast μπορεί να είναι. Ένα επεισόδιο. Μπορεί να είναι και ένα podcast, ναι. Είναι ένας τίτλος ιδιοκτησίας, όπως είπα και πριν. Και μέσω του NFT ουσιαστικά μπορείς να αποδείξεις την ιδιοκτησία ενός ψηφιακού αγαθού. Μέσω του blockchain να πιστοποιήσει ότι εγώ ήμουν αυτός που πάραξε αυτό το ψηφιακό αγαθό. Καλά, φοβερό, Ναι, και ακόμα πιο φοβερό όταν καταλάβουμε πλήρως τι είναι αυτό. Γιατί θα γυρίσει κάποιος και θα μου πει, και τι, εγώ έχω ένα NFT που είναι μια εικόνα, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί κάποιος να πάει να κάνει δεξί κλικ και να κατεβάσει την εικόνα. Ναι. Προφανώς και μπορεί να κάνει δεξί κλικ και να κατεβάσει την εικόνα. Όπως μπορεί κάποιος να πάει και να κάνει ένα ίδιο αντίγραφο από τον πίνακα της Μόνα Λίζα. Ναι. Αλλά ναι. Αυτό δεν μειώνει την αξία του πρωτότυπου. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Το πρωτότυπο ναι. Μένει το ίδιο. Το βάζει κιόλας, μη σου πω. Ναι, το πρωτότυπο μένει το ίδιο. Οπότε ουσιαστικά με αυτό αποδεικνύεις εσύ ότι ο δημιουργός σου έχει μεταφέρει, σου έχει μεταβιβάσει αυτόν τον τίτλο ιδιοκτησίας. Και προφανώς αυτό αναγνωρίζεται είτε από κάποιον οργανισμό, είτε από κάποια κυβέρνηση, είτε από κάποια communities, από μια ομάδα ατόμων. Έτσι παίρνει αξία κάτι. Όπως ήμασταν παλιά, μικροί, θυμάσαι, και εσύ μπορεί να μην αντάλλασες, αλλά τα αγοράκια ανταλλάσσανε κάρτες ποδοσφαιρικές. Ναι. Προφανώς αυτό είναι στον φυσικό κόσμο μια ανταλλαγή ενός NFT, γιατί κάθε κάρτα ήταν μοναδική. Ναι. Είχαν του Ρονάλντο είχαν βγει 150 τέτοιες κάρτες, οπότε έψαχνες εσύ να βρεις και να την ανταλλάξεις, και όσο πιο σπάνια ήταν μια κάρτα, τόσο πιο πολύ έκανε, πιο ανέβαινε η αξία του. Οπότε την αξία την ορίζει προφανώς αυτό το community που λέμε, που θέλει να έχει αυτή την κάρτα. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε, αυτά είναι σαν, αυτές οι κάρτες π.χ. λειτουργούν σαν αναμνηστικά. Έτσι δεν είναι, σαν collector. Ναι, ναι. Οπότε, δηλαδή θέλω να πω, οι συλλέκτες σας. Πες, συγγνώμη, σε ακριβώς. Ακριβώς. Τα NFTs είναι collectibles, είναι συλλογές πραγμάτων. Οπότε, εγώ π.χ., άμα θέλω να μαζέψω. Αυτό τώρα έχει γίνει τώρας με το NBA Top Shot. Που το NBA Top Shot ουσιαστικά έβαλε κάποια NFTs, που τα NFTs αυτά έχουν κάποιες φάσεις από το NBA. Το οποίο τι είναι, φωτογραφία, τι είναι αυτό τώρα που λες? Είναι ένα βιντεάκι, μικρό. Το NBA είχε ένα κάρφωμα, ένα τρίποντο και κάποια τέτοια. Προφανώς καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν μπορείς να πας και να το δεις αυτό στο YouTube κατευθείαν, να πατήσεις εκεί YouTube, Dunk LeBron, ξέρω εγώ. Και όμως, θα σου βγει. Ένα τέτοιο NFT πουλιέται 250 χιλιάρικα. Και θα ακούσω τώρα εγώ, ας πούμε, και θα λέω τι ακούω τώρα, ας πούμε. Και what the F, ξέρω εγώ. Και όμως για το συλλέκτη έχει νόημα, ρε παιδί μου, είναι εσωτερικό του, πρέπει να το κατέχω. Ναι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αξία. Όπως, άμα δεν είσαι και involved σε μια τέτοια αγορά, π.χ. να μαζεύεις πίνακες. Αυτό θα έλεγα, Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αξία του. Ένας πίνακας γιατί κάνει 10 εκατομμύρια. Ναι, πώς μπορείς να καταλάβεις την αξία του NFT? Ουσιαστικά, στον ψηφιακό κόσμο είναι ουσιαστικά κάτι πολύ πιο ισχυρό από τον φυσικό κόσμο, γιατί στον ψηφιακό κόσμο αυτό δεν μπορεί να αντιγραφεί. Ενώ στον πραγματικό κόσμο, π.χ. έχουμε τον πίνακα της Μόνα Λίζα και μπορεί κάποιος να κάνει ένα ακριβές αντίγραφο, και γι' αυτό υπάρχουν συγκεκριμένες δουλειές που πάνε και κρίνουν και βλέπουν λεπτομερώς αν αυτός ο πίνακας είναι
αυθεντικός ή όχι. Έχει γίνει ολόκληρη οικονομία γύρω από αυτό. Και όχι για τους απλούς νητούς ανθρώπους σαν και εμάς, για τους πολύ πλούσιους που διατηρεί την αξία, ξέρω πράγματων. Δηλαδή κάποιοι το χρησιμοποιούν π.χ. τους πίνακες, τα έργα τέχνης, για να διατηρήσουν την αξία τους, δηλαδή την αγοραστική τους δύναμη, γιατί τα ευρώ, τα fiat currencies, όπως τα λέμε, τα ευρώ, τα δολάρια και αυτά, προφανώς έχουν κάποιο inflation, κάποια... Πληθωρισμό. Κάπως λέγεται. Πληθωρισμό. Ναι, κάποιο πληθωρισμό. Οπότε αυτός ο πληθωρισμός τι σημαίνει? Ότι όσα λεφτά είχες τον ένα χρόνο... Ναι. Η αξία αυτών των λεφτών, η αγοραστική δύναμη αυτών των λεφτών πέφτει με βάση το inflation. Άμα εγώ μπορούσα να πάρω 100 ποτήρια τον ένα χρόνο, τον επόμενο χρόνο που θα έχω 3% inflation θα μπορώ να πάρω 97 ποτήρια, γιατί τη ίδια αγοραστική δύναμη θα έχει περισσότερα λεφτά και η ίδια ποτήρια, άμα μείνει η ίδια το supply το ποτήριο. Οπότε συνεχώς μειώνει την αγοραστική δύναμη του εκάστοτε τότε νομίσματος. Οπότε πολλοί πλούσιοι τι κάνουν, πάνε και αγοράζουν έναν πίνακα, κάπου ξέρουν ότι ο πίνακας θα διατηρήσει την αξία του γιατί είναι μοναδικός και θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Και κάτι με ένα τραγούδι διάβασα. Με πίνακες διάβασα πολλά παραδείγματα NFT και με τραγούδι διάβασα. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα use case του NFT έχουν να κάνουν με το gaming, με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ναι, όπως ξέρεις, άμα ξέρεις βασικά, στα παιχνίδια ξέρω εγώ πάω και παίζω, ας πούμε, να πούμε ένα παιχνίδι, Call of Duty, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι, ναι, που μπορείς να αγοράσεις κάποια αντικείμενα μέσα σε αυτό. Όπλα, αφίεση, ναι, μαχαίρια, δεν ξέρω, οτιδήποτε έχει αυτό το παιχνίδι. Ναι. Αυτά προφανώς τα όπλα, μετά κάποιες φορές πάνε και τα... Υπάρχουν σε κάποια παιχνίδια τουλάχιστον, όχι σε όλα, ναι, υπάρχουν κάποια markets που μπορείς να τα μεταπουλήσεις. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Με αυτόν τον τρόπο, το κάθε αντικείμενο σε ένα παιχνίδι πλέον θα μπορεί να αναπαρασταθεί από ένα NFT. Ναι. Και αυτό το αντικείμενο που εσύ θα το έχεις σαν παίκτη στο Σταύρος, ξέρω εγώ, κατέχει αυτό το όπλο, θα μπορεί να πάει σε μια ελεύθερη αγορά και να το πουλήσει με κάποιον άλλον, οπότε να βγάλει λεφτά. Οπότε αυτό δίνει μεγαλύτερο κίνητρο και σε αυτούς που παίζουν παιχνίδια, ξέρω εγώ, να το κάνουν και για άλλους σκοπούς, κατάλαβες. Okay. Οπότε κάνει πιο έντονη την επιθυμία των παιχτών να παίζουν παιχνίδια και να βγάλουν και κάποιο κέρδος εκτός από το να διασκεδάζουν. Α, στο gaming πιο πολύ εφαρμόζει τώρα. Πλέον ναι, στο gaming. Τώρα έχει έρθει, τώρα με αυτόν τον τόρο που γίνεται έχουν βγει πολλά άλλα use cases, όπως είναι τα arts που είπαμε που φτιάχνουν κάποιες εικόνες και, ναι, τις πουλούν, κάποια cartoons που φτιάχνανε, που ένα πουλήθηκε ξέρω για πόσα εκατομμύρια. Το άλλο που διάβασα σήμερα το πρωί, δεν ξέρω αν θες να το πούμε, που δεν μπήκα σε διαδικασία να διαβάσω, γιατί λέω έχω το Σταύρο, θα ρωτήσω. Dogcoin. Dogcoin, ναι. Αυτό είναι το σκυλονόμισμα ή είναι κάτι άλλο? Είναι ένα νόμισμα, ένα σκυλονόμισμα, όπως το λες. Έχει τη μορφή ενός... Κυλούκου. Όχι σύναϊνου. Σύναϊνου είναι αυτό που έχει πάνω του. Δεν θυμάμαι. Έχει ένα σκυλί. Δύο tweet, κάτι Elon Musk διάβασα και λέω όπα. Αυτό πότε έγινε? Τώρα, τέλος πάντων, θα τα μάθω σε λίγο. Ναι, αυτό το ουσιαστικά το... Ο Elon Musk είναι και λίγο τρολάς και κάνει πολύ πλάκα στο Twitter γενικότερα. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή, γιατί όχι, να του πάρω συνέντευξη. Γιατί όχι. Και να φύγει και να κάνει. Ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει. Τσιγαριλίκια. Ναι. Όπω τον Τζο Ρόγκαν. Δεν υπάρχει ο τύπο αυτό. Ναι. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Είναι άλλο. Εντάξει, είναι κάτι μοναδικό αυτό. Οι genius έχουν και μερικά. Σκέφτονται αλλιώ από εμά. Σίγουρα, ναι. Και το αρέσει πολύ να κάνει τέλο πάντων πλάκα στο Twitter πάρα πολύ. Ναι, οπότε ξεκίνησε μια διαδικασία που έλεγε Dogcoin. Του The Moon, έλεγε διάφορα, αγοράσει το coin και τέτοια. Και ξαφνικά το coin, εκεί που είχε κάποια 0,003 ξέρω εγώ cents, τώρα είχε πάει στα 40 λεπτά ξαφνικά. Ναι. Σε δύο μήνες. Εγώ, άμα είχες βάλει 23. Ορίστε, ακούγεται και ο Λέο, ψάρος εκεί. Χτύπησε το υπονοούμενο. Άκουσε dog και αντέδρασε. Ναι.
Οπότε, άμα έβαζε σκέψου 25 δολάρια, ξέρω εγώ 30 δολάρια, τώρα θα έχει εκατομμύρια μετά από 2 μήνες. Ακραία πράγματα μιλάμε. Προφανώς. Τρελαφώ. Καθόλου τρόλ δεν μ' ακούγεται. Προφανώς. Τρόλ είναι. Όλη η φάση είναι τρόλ γενικότερα. Και βλέπουμε πόσο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος με ισχύ να επηρεάσει την κοινή γνώμη με ένα tweet. Ναι. Καλά, ναι. Αυτά τα έχουμε δει, όπως και η παλιά η Kylie έριξε τη μετοχή του τη Snapchat. Η Kylie Jenner έγραψε. Τη που μπήκαν η Snapchat, δεν ξέρω. Και κατέρευσε εκεί το χρηματιστήριο. Ναι, αλλά δεν συνιστούσε κανένα να αγοράσει το Dogecoin πάντως. Εντάξει. Δεν είναι κάτι που έχει αξία και έχει βάσεις, fundamentals, όπως λέμε, για να μείνει για πολύ καιρό. Θέλω να μου πεις, κλείνοντας την εκπομπή αυτή, κρυπτονόμισμα Bitcoin και NFTs για χαζούς, έτσι θα την ονομάσω, for dummies. Εμείς είμαστε οι χαζοί όλοι, εγώ πρώτη από όλους. Κάτι άλλο που πρέπει να μας μείνει από αυτήν εδώ την εκπομπή, τι θες να μας μείνει? Τι θέλω να μας μείνει? Θέλω να μας μείνει το ότι το χρήμα καταρχήν είναι ένα δημιουργήμα του ανθρώπου και προφανώς βοηθάει στο πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την αξία και τι σημαίνει μια προσφορά ενός ανθρώπου, κάτι που έκανε κάποιος άνθρωπος, πώς αποτιμάται αυτό, οπότε δημιουργήσει το χρήμα για να βγάλει ένα μέτρο, μια μονάδα μέτρηση για να αποτιμήσει την προσφορά ενός ανθρώπου στην κοινωνία γενικότερα. Το χρήμα είναι αυτό που μας κάνει να δημιουργούμε κοινωνικούς δεσμούς και κοινωνικές κλίμακες. Και είναι κάτι που μέχρι πρότινος και μέχρι ακόμα γίνεται αυτό, διαχειρίζεται από πολύ λίγους και ξερεί πολλούς ανθρώπους. Στην Αφρική, π.χ., πολλά δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν καν πρόσβαση σε τράπεζες. Ναι. Είναι unbanked τελείως. Και εμείς οι Ευρωπαίοι και όλοι οι άνθρωποι των ανεπτυγμένων και προς τα πάνω ανεπτυσσόμενων χωρών, όπως είπαμε, δεν αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα και το πόσο μεγάλο είναι αυτό, το να μην μπορεί κάποιος να έχει άμεση πρόσβαση σε ένα τέτοιο σύστημα, το οικονομικό σύστημα. Το Bitcoin προφανώς έρχεται να λύσει αυτά τα ζητήματα και να διευρύνει προφανώς το φάσμα της οικονομίας και το ποιους κάνει, συμπεριλαμβάνει η οικονομία και το ποιους βγάζει απ' έξω. Πλέον δεν βγαίνει κανένας απ' έξω. Κάποιος με ένα κινητό, κατεβάζοντας απλά μια εφαρμογή, μπορεί να έχει την τράπεζα στα χέρια του. Μπορεί να συναλλαχθεί με οποιονδήποτε στον κόσμο με ένα κινητό απλά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα και αυτό που δίνει αξία πιο πολύ κατ' εμέ. Γιατί μέχρι τώρα 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουμε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά παράγωγα και τις τράπεζες. Οι τριτοκοσμικές χώρες πεινάνε και βρίσκονται σε μια άθλια συνθήκη και εμείς ποτέ δεν ρίχνουμε βλέμμα εκεί. Γιατί οι gatekeepers, οι κλειδοκράτορες το έχουν αποφασίσει έτσι. Γιατί οι gatekeepers, και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να ανοίξουμε το TikTok, το Instagram και το Facebook και να δούμε πόσο ωραία περνάμε κάθε μέρα, πόσο ωραία περνάνε οι διπλανοί μας κάθε μέρα. Μπορεί να δούμε. Τα γνωστά. Ναι, κάνουμε όλοι. Γιατί το στάτους μας φαίνεται με το που πάμε κάθε μέρα και το. Ακριβώς. Και το τι τρώμε. Τι τρώμε, ναι, ακριβώς. Οπότε εγώ θέλω να πω στους ακροατές να μην προσπαθήσουν απλά να πιαστούν από όλο αυτό το τόρο που γίνεται γύρω από τα κρυπτονομίσματα και από το ότι μπορείς να βγάλεις αυτά από το Bitcoin και μπορείς να γίνεις πλούσιος από το Bitcoin και να μείνεις στην ουσία του πράγματος και να καταλάβει το τι πραγματικά πρεσβεύει αυτό το Bitcoin και η τεχνολογία του blockchain και τα κρυπτονομίσματα γενικότερα, γιατί φέρνουν μια άλλη πραγματικότητα και πολύ disruptive στην οικονομία, ή που η οικονομία γενικότερα σαν τεχνολογία είναι μια τεχνολογία που δεν έχει αναπτυχθεί πολύ, δεν έχει εξελιχθεί πολύ και είναι πολύ στάσιμη. Αυτό θα έλεγα, ότι ήταν ίδια αιώνες τώρα, δηλαδή δεν έχουν αλλάξει και πολλά. Εννοείται αυτό.
Ναι. Όπως ήταν οι εφημερίδες πριν λίγα χρόνια και ήρθε το ίντερνετ και τις κατέστρεψε με, κατά μία έννοια. Καλά τα λες. Φυλάδες δηλαδή. Καλά τα λες. Έτσι και οι τράπεζες τρέμουν στο bitcoin και στα κρυπτονομίσματα γιατί δεν ξέρουν πώς να τα ελέγξουν. Γιατί αυτό δεν είναι το πρόβλημά τους. Το ότι θέλουν να τα ελέγξουν όλα και να έχουν ισχύ πάνω στο τι κάνει ο κάθε ένας άνθρωπος μεμονωμένα. Οι millennials και η generation Z θα αλλάξουμε τον κόσμο. Τον αλλάζουμε ήδη. Είναι σχεδόν συγκινητικό όλο αυτό που περιγράφεις πάντως. Κοίτα, προφανώς όταν δεν έχεις τεχνολογικό background δεν μπορείς να καταλάβεις όλα. Προφανώς, το μεγαλείο. Όλα, αλλά ναι, όλο το μεγαλείο και το φάσμα του τι κάνει enable αυτή η τεχνολογία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μόνο το να καταλάβεις το ότι, ξέρεις, διαλύει τα στεγανά που υπήρχαν μέχρι τώρα και θέλει να φέρει μια νέα πραγματικότητα που τους βάζει όλους μέσα στην πραγματικότητα χωρίς να εξαιρεί κανένα, χωρίς να διαχωρίζει άμα είσαι μαύρος, άμα είσαι άσπρος ή άμα είσαι κίτρινος ή ούτε το σεξουαλικότητά του, ούτε το φίλος, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το πιο μεγάλο, γιατί προφανώς αυτό θέλουμε. Όπως ήταν το ίντερνετ και μας έκανε να μπορούμε να επικοινωνούμε όλοι μεταξύ μας και να ανταλλάξουμε αξίες, ιδέες και ιδανικά, και μας έκανε πιο open-minded ανθρώπους και όλα πλέον μας φαίνονται πιο φυσιολογικά, γιατί προφανώς στα παλαιότερα χρόνια το να είσαι ομοφιλόφιλος ή να έχεις μια διαφορετική στάση από την καθώς πρέπει. Μπορούσαν να σε σκοτώσουν. Όχι απλά δεν μπορούσε, δεν είχες πρόσβαση σε δουλειές, μπορούσε απλά να το πληρώσουμε τη ζωή. Ναι, ναι. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα φέρουν έτσι μια νέα εκδημοκρατικοποίηση. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό ήταν το πιο ωραίο που είπες. Πάντως να ξέρεις, ότι αυτό όλο αυτό. Το πιο ωραίο που είπες ήταν αυτό στο τέλος. Έτσι ήθελα να κλείσουμε κιόλας. Φοβερό. Έκλεισε καταπληκτικά, δεν θα πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, γιατί ο κόσμος αυτός δεν θα δημιουργηθεί. Ήδη είναι εν εξελίξη, ήδη βράζει η κατάσταση και πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί εφαρμόζεται παντού μας. Εφορά, θέλω να πω αυτό όλο. Και θα το βλέπουμε ακόμα πιο πολύ παντού. Αυτό όλο το... Δεν υπάρχει κάθε μέρα που να μην διαβάσω κάτι για αυτή την τεχνολογία. Δεν υπάρχει ούτε μία μέρα. Ζει ανάμεσά μας πλέον. Ζει ανάμεσά μας, ναι. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Μη σου πω, θα κάνουμε και μία εκπομπή για την εταιρεία σας, γιατί πολύ μου τραβήξατε την περιέργεια. Σε προειδοποιώ. Ευχαρίστω. Έχουμε πολλά να πούμε. Και το ταξίδι μας. Πάρα πολύ. Σας έχω κλείσει για το ταξίδι του επιχειρήν. Και θα μου στείλεις όλα τα στοιχεία σας και τα δυστοιχεία σου, όποιος θέλει να επικοινωνήσει, γιατί μας ακούνε και σε πάνω από 80 χώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο, και εσένα και το λέω από πίσω. Γιατί έχει τικά εφέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω και να ακουστώ. Έτσι, θα ξαναρθείτε, σας προειδοποιώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε αυτό, έτσι, κρυπτονόμισμα για χαζούς. Φιλιά πολλά. Φιλάκια.